Αχ, τι να φανεί λίγο χαρούμενη Μαρία. Να πει τα βάσανά της, θα πω. Ό,τι είναι να γίνει, θα φανερωθεί. Αν είναι θέλημα Θεού, υποφέρεις Μαρία. Τι έχεις να πεις για τους χριστιανούς που σ' ακούνε αυτή τη στιγμή. Τι έχω να πω, Θεός Μαρία. Να μας βοηθήσει τίποτα άλλο και να έρθουμε όλος ο κόσμος και όλη η κοινωνία στον δρόμο της μετανοίας. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Ξομολόγηση και θεία μετάληψη. Ναι, άμα θα έρθουμε στον δρόμο της μετανοίας θα τα κάνουμε μετά όλα αυτά σιγά σιγά. Ναι. Όλα αυτά σιγά σιγά θα γίνουν. Πίστη, πάθη αλλά και έργα. Γιατί χωρίς πίστη, χωρίς έργα λέει νεκρά εσύ. Μάλιστα. Πόσα χρόνια, Μαρία μου, υποφέρεις έτσι. Από 3 χρονών. Και είσαι πόσο έτσι. Μια βλαστήμια του μπαμπά μου. Τώρα είμαι 40. Από μια βλαστήμια του πατέρα. Από μια βλαστήμια του μπαμπά μου, μάλιστα. Αλλά δοξάζω τον καλό Θεό που συνέχουμε, αδερφέ μου, και δεν είμαι συνέχεια άρρωστη. Τώρα ποιος θα πιστεύει ότι εγώ είμαι άρρωστη και εκείνη την ώρα λες η Μαρία είναι αυτή. Αλλά αφού ο Θεός το επιτρέπει, χίλιες του οι δόξες. Το σώμα ας βασανιστεί την ψυχούλα μου να μην χάσω. Αυτή η ψυχή. Δεν έχει εξουσία το δαιμόνιο και τι βασανιστήρια μου κάνει. Πόσο μάλλον να με κερδίσει την κόλαση, τι έχει να μου κάνει. Δεν πρόκειται να σε αφήσει η Παναγία. Σώσε μας, εκεί έχω τις ελπίδες. Πουθενά άλλου, Παναγία μου. Στο Χριστό μου και στην Παναγία μου. Εκεί να έχεις τις ελπίδες, αυτή θα σε λυτρώσει. Mm. Αυτό που σου συμβαίνει είναι οι άνθρωποι να σε βλέπουν και να μετανοούν, αλλιώς θα έχεις λυτρωθεί. Κάνεις έργο μεγάλο. Ο Θεός και η Παναγία. Και αφού το επιτρέπει η Παναγία, θα το επιμένω. Όλη μου την ψυχή. Τι έχεις να πεις για τους νέους και τις νέες και γενικά που κάνουν εκτρώσεις οι άνθρωποι. Τι να πω. Ο Θεός να μας φωτίζει. Φωτίζει. Υπάρχει και τέτοιο χρέος. Έχω γράψει και αυτό το ποίημα που λέει για την αιωλία. Θα έχω μεταφέρει τα ποίηματά σου στον κόσμο και τα ξέρουν. Και πες τώρα τον ιερέα που πρέπει να είναι ο Άση, πώς το είπαν. Ναι, αλλά δεν το ξέρω. Πώς δεν το ξέρεις, το πρώτο το είδες. Ναι. Ο ιερέας πρέπει να είναι ο Άση της ερήμου. Και ή αυτά τα 2-3, πες. Άντε το βέβαια, τέτοιο. Θυμάσαι να το πεις. Ήπρεπε να είναι ο ιερέας, ο άσης της ερήμης, με συμβουλές και δάκρυα, να λέει, πας παιδί μου, πού τρέχεις μες στην έρημο, αυτή της αμαρτίας, γύρισε έλα να προσιστείς μέσα στην εκκλησία. Μα δυστυχώς ο παπάς αγρόν έχει αγοράσει και μόνο το συμφέρον του κοιτάζει να μην χάσει. Εμείς δεν κρίνουμε τους ιερείς βέβαια, παρά παραδειγματιζόμαστε από τον σατανά που λειτουργεί και μέσα από τους ιερείς ακόμα. Μα ο διάβολος Μανούλα με αφήνει 300 λαϊκούς και γενικά ή έναν ιερέα. Σκέψε αυτός ο ιερέας πόσο πόλεμο έχει. Πόσο πόλεμο και εμάς και πάλι δεν αντέχουμε στον πόλεμο που μας κάνει η διαβόλη, όχι στον ιερέα. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι όπως εμείς, έτσι, με σάρκα. Και πρέπει λοιπόν ό,τι κάνει ο ιερέας να μην το παραξηγάμε. Ακριβώς. Τι θα ήθελες αυτοί που σ' ακούν και σε βλέπουν αυτή τη στιγμή, Μαρία, τι μήνυμα θέλεις να τους μεταφέρεις. Να κάνουν προσευχή για την υγεία μου, πρώτα ψυχικός και ύστερα σωματικός. Και να κάνουν προσευχή, να πιστέψει όλος ο κόσμος και όλοι οι οικουμένοι ότι να γίνουν χριστιανοί, όχι οι αφοβάτες που και αντίχριστοι που είναι μερικοί.
αυτή τη χάρη ζητά. Τι άλλο καλύτερο να κάνουν προσευχή για την ψυχή μας και να μετανοήσουμε και να έρθουμε στον δρόμο της μετανοίας. Αν έχεις δύναμη κάθεται, μου κάνεις το δυνατό. Τι δύναμη έχεις. Τρέμεις από ένα μηχάνημα. Και έχει και μπαταρία. Παίρνε με εδώ πέρα. Ας είσαι καλά. Εγώ έτσι θα είμαι. Το ξέρω ότι είσαι καλά. Εγώ σου είσαι. Το βλέπω. Ένα μηχάνημα τρέμεις. Σκέψου τι δύναμη έχεις. Βρήκες αυτό το άτομο που χρωστάει βέβαια και του κάνεις ό,τι θέλει. Κοίτα χαμόγελο. Όλο καλοσύνη το χαμόγελο σου. Όλο καλοσύνη, ακριβώς, από υποκλίνες. Για πες μας λοιπόν πώς σε λένε, αν έχεις και όνομα. Είσαι που είσαι ανύπαρκτος, αλλά αν έχεις και όνομα, πώς σε λένε. Τι πάω να κάνω, ξέρεις πολύ καλά τι κάνω. Εσύ όμως που ήσουν ακριμένος, από εγωισμό το έκανα. Έτσι, από πού, αυτά είναι δικά σου, είναι δικά σου. Ξέρει ο κόσμος ποιος είμαι εγώ και ξέρουν ποιος είσαι και εσύ. Λοιπόν, από τι, από αυτά, τίποτε δεν βγαίνει. Αυτό θα πάει εκεί που θα σε βλέπουν και θα πηγαίνουν στην εκκλησία να εξομολογούνται και να κοινωνούν. Τα χρήματα αυτά που λες, εγώ θα τα πάρω από πάνω, από τον πατέρα μου. Από αυτό θα τα πάρω. Τι όμορφα που μιλάς και ήρεμα. Είδες πόσους ξεγελάς, τα λέγανε, πω από την κοπελίτσα αυτή, τι αγία που είναι. Τι ήρεμη, τι γαλήνη, αυτή η κοπέλα είναι άρρωστη, για όνομα του Θεού. Κοίταξε υποκρισία. Κοίταξε υποκρισία. Γιατί σε λένε υποκριτή, ψεύτη. Πονηρό, ακάθαρτο. Λες ρε πουστί. Έτσι είναι. Λες ρε ξεκουλιαρί. Κάτσε κάτω. Λες ρε πουστί. Λες ρε ξεκουλιαρί. Κάτσε κάτω. Στο όνομα της Αγίας. Κάτσε κάτω. Δες τα χέρια. Πώς θα τα σκέψεις. Έτσι. Έτσι. Δεν άντεξες πια. Δεν άντεξες πια. Και πού το κάμω ρε. Κάτω τα χέρια σου. Κάτω τα χέρια σου και τα μαλάκια μου αν σε πειράζουν. Έτσι. Δεν άντεξες πια. Να σου δέσει τα χέρια υπεραγία Θεοτόκος. Να σου δέσει τα χέρια η Παναγία. Έτσι. Να δουν πως κάνεις τον κόσμο. Πού φτάνουν οι άνθρωποι. Πού φτάνουν οι άνθρωποι. Με τα μάγια να το πεις. Στο όνομα του Χριστού να το πεις. Στο όνομα του Χριστού να το πεις. Στο όνομα του Χριστού να το πεις. Πού στη θα σε σκίσω. Δεν έχεις τη δύναμη να μ' ακουπήσεις. Τώρα δεν στα γεράματα δύναμη να τρελάθηκε ο Παναγιωτάκης. Ο Παναγιώτης δεν τρελάθηκε. Τώρα στα γεράματα. Βέβαια γέρος εγκλέβησε τη ζωή του. Έτσι, στα τραγουδάκια και στη πού είναι τα χρονάκια μου που σέβασα εγώ ο ίδιος τον... Μπορεί! Γιατί δεν πεις, θα το πω. Θα το πεις. Να, το θέλεις. Όπως τον θέλεις εσύ, τα μαλάκια δεν τα έχω. Τα μαλάκια δεν έχουν καμία δουλειά. Και ο γιος της είχε μαλάκια και έχει μαλάκια. Η δύναμη που είναι μέσα όμως και στην καρδιά, αυτή σε καίει. Η ταπεινότητα σε καίει. Αυτό σε καίει. Δεν μπορείς. Θέλω να γίνει ο άντρας, γυναίκα. Ο κύριος μου έχει μακριά μαλλιά. Και ο άντρας φαίνεται στα έργα και όχι στην εμφάνισή. Αυτό να ελπίσεις, Λεβέντη. Είμαι Λεβέντης του Ιησού Χριστού και όχι δικός σου. Εσύ είσαι ανύπαρκτος. Τόσο ανύπαρκτος που μόνο μέσα από τα ζώα εμφανίζεσαι. Ρε, ρε κεράτα. Μέσα από τα ζώα. Ο Χριστός είχε μαλλιά. Αλλά τι μουστάκες είχε και τι γένια και φαινόταν ότι ήταν άντρας. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είχε γένια, δεν είχε μουστάκια. Ρε. Ούτε γένια.
Πού είναι τα μουστάκια, γιατί ήταν σπανός. Τα ακούς, δεν ήταν καθόλου σπανός. Είχε γένεια εσύ μετά όταν γέρασε. Ξυρίζεσαι. Ξυρίζομαι. Εσύ όμως δεν μου απαγόρευσε ο Θεός να είμαι καθαρός και να κάνω τι θέλω. Μου έδωσε ελεύθερη βούληση. Και τώρα εσύ με πιέσει γιατί πας και ρατά να μου κλέψεις τις ψυχές. Αλλά εγώ θα σε ξεφτυλίσω γιατί δεν έχεις ακόμα. Πέστα. Δεν είναι ρε κερατά. Αναμένει όπως του πούστη του Γιωργάκη και όπως του Μανολάκη πίστη. Γιατί εσύ. Δεν μπορώ να τα πω. Πες το. Ρε κερατά. Πέστε. Και από αυτό δεν αφήνει τα μαλάκια. Πες το πότε θέλεις. Πέστε. Πες. Η Παναγία να σε καθοδηγεί και να λες αυτά που σου επιτρέπει η Παναγία. Ρε κεράτα, τι μου κάνει σήμερα η Παναγία σου, ξέρεις. Ξέρεις ρε κεράτα, κι αν την παρακάλαγες δεν σ' ακούει τόσο ρε πολύ όσο ακούει το πούστη το Γιωργάκη. Εμένα τη ζήλια δεν θα μου τη βάλεις. Χαίρομαι να ακούει το Γιωργάκη και εγώ θα προσευχηθώ και θα παρακαλέσω τον Γιώργο να προσευχηθεί για μένα. Για φύγει από εκεί. Δεν με νοιάζει. Εμένα δεν θα μου αναπτύξεις τη ζήλια γιατί δεν υπάρχεις μέσα μου εσύ. Κερατά. Δεν με δελεάζεις με τον εγωισμό ότι ο Γιωργάκης είναι ανώτερος. Χαίρομαι να είναι ανώτερος και να γίνει πιο ανώτερος από μένα. Χαίρομαι. Και τώρα, τι ο άλλος που σας έβαλα και παραξηγηθήκατε. Γελάς. Εγώ και θα γονατίσω. Και την πλαστίδια και το Χριστό σου και την Παναγία σου. Εγώ. Θυμάσαι. Επειδή είχε καλό πνεύμα μέσα του και αυτός τα ίδια με σένα έχει. Λοιπόν. Όχι. Όπου ακούω και βρίζουν. Και την κακία την είχε την δικιά μου. Αλλά όχι όμως, γιατί είμαστε και μέσα. Καλά. Άμα τον κατευθύνεις απ' έξω, δεν χρειάζεται να μπεις μέσα. Τη δουλειά σου την κάνεις. Αλλά όπου εγώ και βλέπω και βρίζουν τα πλοία, εκείνη τη στιγμή προσεύχομαι και δοξάζω τον Κύριό μου. Εσύ δεν έχεις θέση σε αυτόν τον χώρο, παρά μόνο λίγο καιρό ακόμα και αυτό επί το θέλει ο Κύριός μου, ο Ιησούς Χριστός. Ποια Κυριακή σηκώθηκες να πας στην εκκλησία και σου πήρα το πινέλο και σου ράδισα τα μάτια. Και τι όνειρα σου είχα βάλει. Η εκκλησία του Κυρίου μου είναι μέσα στην καρδιά μου και όχι στις πέτρες. Η εκκλησία είναι μέσα εδώ. Πούστη θα σε σκίσω. Πούστη θα σε σκίσω. Γιατί θα με σκίσεις. Πούστη θα σε σκίσω. Με τι δύναμη εσύ θα μπορέσεις σε μένα εσύ να πουμπήσεις που έχω μες στην καρδιά μου τον Χριστό. Πας να μου διαγείρεις εμένα τον εγωισμό. Δεν υπάρχει σε μένα αυτός. Μόνο η αγάπη του Χριστού. Κερατά, δεν έχεις εγωισμό. Όχι. Δεν έχεις εγωισμό. Όχι. Που έβαζα τους φίλους μου και σε κατηγοράγανε. Και εγώ τους συγχωρούσα. Τους συγχωρούσες, ρε, ναι. Γιατί και να δώσεις το λόγο. Τους συγχωρούσα. Και να δώσεις το λόγο και τους έλεγες. Γιατί το είπες εσύ εκείνο, από εγωισμό δεν πήγαινες. Για να τους δείξω την αλήθεια. Για εγωισμό. Ο Κύριος μου ξέρει αν εγώ είμαι εγωιστής ή όχι. Μίλα. Για πες λοιπόν για τον Αντίχριστο. Πες για τις ταυτότητες. Πάτα. Πες για τις ταυτότητες. Αφού κατόρθωσα και έκανα τη γυναίκα άντρα και τον άντρα γυναίκα, ξύρισα ρε τους παπάδες και τους έκανα λαϊκούς.